Τον Μάιο του 2020, η πανδημία άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη με αποτέλεσμα κάθε κλάδος εργαζομένων να μπει σε ένα μαύρο και θολό τοπίο. Ένας από αυτούς τους κλάδους που χτυπήθηκε βάναυσα ήταν και ο κλάδος του πολιτισμού. Σε μία νύχτα, εκατοντάδες καλλιτέχνες ανά την Ελλάδα βρέθηκαν χωρίς εισόδημα. Ακούγοντας ταυτόχρονα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διάφορες υποσχέσεις. Ήταν ίσως η αρχή της αγωνιστικής συσπήρωσης των εργαζομένων καλλιτεχνών. Η μόνη διέξοδος λοιπόν ήταν η διαμαρτυρία στο δρόμο και η συμμετοχή στα σωματεία μας. Είχα την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω στην Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στις Τέχνες και τον Πολιτισμό Νομού Λάρισας, που αυτή έτυχε να είναι και ο προάγγελος του παραρτήματος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στην πόλη μας. Ήταν η αρχή για μια σειρά εργασίες στους καλλιτέχνες σε όλη τη Θεσσαλία. Έτσι λοιπόν, κάτω από την πίεση του κλάδου, μόνο και μόνο για να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων του πολιτισμού και όχι μόνο, η κυβέρνηση έδωσε επίδομα, ψίχουλα δηλαδή για την ακρίβεια, ούτε στο ελάχιστο δεν ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Λες και ο καλλιτέχνης δεν μένει σε σπίτι. Λες και ο καλλιτέχνης δεν έχει οικογένεια, παιδιά. Λες και ο καλλιτέχνης δεν πληρώνει ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Λες και ο καλλιτέχνης αυτή τη δουλειά την κάνει για να πίνει ουίσκι και να ξενυχτάει στα μπαράκια της πόλης του. Από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις του ΚΚΕ πρωτοστάθησαν με κάθε τρόπο μέσα στον αγώνα των καλλιτεχνών, στον αγώνα μας. Συνέβαλαν στη συγκρότηση τρόπου μέσα στον αγώνα των καλλιτεχνών. Συνέλαβαν στη συγκρότηση, συγγνώμη, σωματείων. Πήγανε την κουβέντα ένα βήμα πιο παραπέρα, πιο πέρα τα επιδόματα. Πήγανε την κουβέντα στο ποιος φταίει για τη σημερινή κατάσταση στις ζωές μας. Ποιες ήταν οι επιδιώξεις όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα για τον πολιτισμό. Ότι η πάλη μας πρέπει να στοχεύσει σε ζωή και τέχνη με ολοκληρωμένα δικαιώματα στο ύψος των αναγκών του αιώνα μας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στήριξε τον δίκαιο αγώνα μας με πρόταση νόμου, επερωτήσεις, υιοθέτηση των αιτημάτων μας. Έγιναν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από εκλεγμένους του ΚΚΕ στη Βουλή, σε Δήμους, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, για τις διεκδικήσεις μουσικών, ηθοποιών, χορευτών, οικαστικών, DJs της περιοχής μας. Σήμερα, πολλοί συνάδελφοί μου, σε συζητήσεις που έχουμε σε χώρους δουλειάς, είτε σε απλές συναντήσεις, με ρωτάνε ποια είναι η άποψή μου. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους. Εγώ απλά τους μιλάω για την ανάγκη πάλης μέσα από τα σωματεία μας και τη συνεχή εγρήγορση που πρέπει να βρίσκεται ο καθένας μας κόντρα στις εξελίξεις. Δεν θα σας κρύψω ότι αρκετοί από αυτούς μου είπανε ότι τα λέω αυτά επειδή είμαι κομμουνιστής. Εγώ τότε ένα πράγμα τους λέω. Δεν είμαι κομμουνιστής. Δεν είμαι καν οργανωμένος στο κόμμα. Αλλά αν οι απόψεις μου με κάνουν κομμουνιστή, τότε θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος κομμουνιστής. Γι' αυτό λοιπόν, συμπόρευση τώρα με το ΚΚΕ, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που λέει την αλήθεια και παλεύει για το δίκαιο όλων των εργαζομένων.